υπόθεση Νοβάρτης, όπου τελικά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου παραπέμπεται στην Βουλή η υπόθεση, αφού δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω διερεύνηση, αφού πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Εδώ προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα από την αντιπολίτευση και θα θέλαμε να μας τα απαντήσετε. Η εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών στην επίσπευση της υπόθεσης και στην ενημέρωση του φακέλου για την υπόθεση πριν αυτή φτάσει στη Βουλή. Αυτό σας καταλογίζουν. Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ότι η κυβέρνηση φρόντισε να επισπεύσει τη διαδικασία. Ο κύριος Τζανακόπουλος επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο. Αυτό είναι απολύτως ανακριβές. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ. Σας λέω τι καταγγέλλεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δυσάρεστη θέση. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο να εμπλέκεται σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο τιμητικές. Αλλά όσον αφορά την πορεία της υπόθεσης, σας λέω ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση. Η εισαγγελέα διαφθοράς ολοκλήρωσε την έρευνα την οποία έκανε και όπως είχε υποχρέωση από τον νόμο, από τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά σε πολιτικά πρόσωπα, διαβίβασε την δικογραφία την κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία με τη σειρά της την έστειλε χθες το απόγευμα το βραδάκι σε μένα, ο οποίος σήμερα θα τη διαβιβάσω στη Βουλή μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Εσείς στοιχεία της δικογραφίας τα είδατε, κύριε Υπουργέ? Εγώ είδα τη δικογραφία, γιατί η δικογραφία μου απεφτάνει. Είδα το διαβιβαστικό, το οποίο είναι αναλυτικό, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, το οποίο αναφέρεται στα πολιτικά πρόσωπα τα οποία πλέον εξαιτίας των η δικογραφία πάει στη Βουλή. Και είδα και τα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνει ο φάκελος με βάση τον κατάλογο των εγγράφων. Να ξέρω και τι υπάρχει και τι παραλαμβάνω και τι στέλνω. Επίσης, εκείνο το οποίο ακούγεται και θα ήθελα την απάντησή σας είναι ο χρόνος με τον οποίο ολοκληρώνεται αυτή η έρευνα και έρχεται στην Βουλή ένα θέμα το οποίο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον και θα προκαλέσει αντιδράσεις και ήδη έχει προκαλέσει. Δηλαδή τι, κάποιοι λένε ότι κοίτα να δεις, φοβήθηκε η κυβέρνηση το μεγάλο συλλαλητήριο της Κυριακής και ήθελε ως αντιστάθμισμα να έχει μία υπόθεση που θα προσανατολίσει. Θα το έχει ακούσει ήδη. Κύριε Παπαδάκη, θα έλεγα ότι πρόκειται περί γελιοτήτων. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι την έρευνα αυτή τη διεξήγαγε αποκλειστικά η εισαγγελέα διαφθοράς. Και η εισαγγελέα διαφθοράς ξεκίνησε την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και την ολοκλήρωσε αυτές τις μέρες, τη διαβίβασε δε αρμοδίως όπως έπρεπε. Δηλαδή εδώ τι θέλουν να μας πούνε? Ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή στην εισαγγελέα να κλείσει την υπόθεση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί επειδή έγινε συλλαλητήριο κοφές? Ή ότι η εισαγγελέα διαφθοράς παίρνει εντολές από την κυβέρνηση? Αυτοί οι οποίοι μας λέγανε, γιατί θυμόσαστε τι ύμνους έκαναν για τη δικαιοσύνη και ότι εμείς οι κακοί που παρεμβαίνουμε το ένα το άλλο. Λοιπόν, ας σοβαρευτούν επιτέλους και ας αντιληφθούν ότι τα ποινικά θέματα τα διαχειρίζεται και τα χειρίζεται αποκλειστικά η δικαιοσύνη, σε αυτό το στάδιο η αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς, και ας αφήσουν όλα τα άλλα. Δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στον τόπο με το να επιτίθενται με τέτοιες εκφράσεις και μάλιστα με τέτοια επιχειρηματολογία. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης, του οποίου το όνομα είναι ανάμεσα σε αυτό των 8 υπουργών οι οποίοι φαίνονται να είναι υποδιερεύνηση τα θέματα που αφορούν και την αρμοδιότητά του ως Υπουργός Υγείας, είπε ότι θα κινηθεί νομικά και θα κάνει μήνυση. Και σε εσάς και στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γνωρίζετε, να κάνει, θέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Γνωρίζετε λέει, πριν πάει στη Βουλή η υπόθεση, γι' αυτό είπε. Για ποιο πράγμα δεν καταλαβαίνω. Πώς γνωρίζετε τα ονόματα, γιατί άνοιξετε το φάκελο πριν κατατεθεί αυτό στη Βουλή? Κατά πρώτον τα ονόματα, για να ξέρετε έτσι, τα ονόματα διαλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά τρόπο αναλυτικό. Αυτά να εντάξουν υπόψη μας. Τα ονόματα των πολιτικών προσώπων. Από εμάς
από εμάς, από την κυβέρνηση, δεν ακούστηκε ούτε ένα όνομα. Όντως, εχθές δεν ακούστηκαν ονόματα. Ρωτήθηκα και εγώ και ο κύριος Παπαγγελόπουλος και είπαμε ότι αυτά δεν είναι του παρόντος. Βέβαια, είναι παντού. Σε όλες τις εφημερίδες, είναι σε όλα τα site, τα ονόματα είναι γνωστά και ήδη υπάρχει και αντίδραση από εκείνους οι οποίοι αναφέρονται, ναι, και έχουν κάνει και δηλώσεις. Άρα πώς διέρευσαν αυτά τα ονόματα? Καλά, το πώς διέρευσαν. Το πώς διέρευσαν είναι ζήτημα το οποίο εμένα δεν με αφορά. Το θέμα δεν είναι πρώτη φορά βέβαια ότι που διαρρέουν. Και κατά κύριο λόγο ερωτηθήκαμε, αλλά εμείς επί των ονομάτων δεν δώσαμε καμία απάντηση, ακριβώς γιατί δεν θέλαμε περαιτέρω ζητήματα να τεθούν στη δημοσιότητα. Ξέρετε, εκείνο το... Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι ένα άλλο πράγμα, το οποίο... Να το δεχτούμε. Αλλά ξέρετε, εκείνο το οποίο έτσι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ο κ. Παπαγγελόπουλος μιλάει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Είχα μιλήσει, κ. Παπαδάκη, ο ίδιος, αν θυμόσαστε, όταν πέρυσι ξεκίναγε η διερεύνηση, η δικαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, η εισαγγελική διερεύνηση, ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης, με βάση τα στοιχεία που έβλεπα και τα οποία είχα παραδέμψει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για περαιτέρω έρευνα, θα είναι μεγαλύτερο τη Siemens. Το θυμάστε που το είχα πει. Βεβαίως. Μην εκπλαγείτε εάν το διαπιστώσετε κι εσείς και μάλιστα σε ένα βαθμό υπερθετικό. Διότι δεν είναι όμως ένα θέμα... να κάνουμε με δισεκατομμύρια απώλεια χρημάτων από το ελληνικό κράτος σε μια περίοδο που στέναζε η οικονομία. Και βεβαίως υπάρχει, όπως τόνισα και χθες, μια έντονη ηθική απαξία σε αυτή την υπόθεση. Όταν ο Έλληνας πολίτης, ο φτωχός συμπολίτης μας, δεν μπορούσε να βρει φάρμακα, εδώ υπήρχαν υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και μια κατάσταση η οποία ξέφευγε τα σύνορα της χώρας. Γιατί ξέρετε, η υπερτιμολόγηση ορισμένων φαρμάκων στην Ελλάδα έχει αντανάκλαση σε άλλες 29 χώρες. Είναι η χώρα μας πιλότος με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται εδώ. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε μεγάλο ενδιαφέρον των φαρμακοβιομηχανιών να έχουν ψηλές τιμές στην Ελλάδα, διότι αυτό αυτόματα αντανακλάται στις τιμές των φαρμάκων 29 χωρών. Μάλιστα. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, έχουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έχουν μεσολαβήσει από το 2015 δύο εκλογικές αναμετρήσεις, άρα μιλάμε για παραγραφή αδικημάτων. Εκτός εάν αποδειχθεί, όπως στην περίπτωση Τσοχατζόπουλου, ότι έχουμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έχετε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Εγώ, κύριε Παπαδάκη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή και αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο. Είναι έργο των διοκτικών αρχών να διατυπώσουν την κατηγορία, να διερευνήσουν τα αδικήματα και σας λέω και πάλι ότι αν έχουμε περιπτώσεις δωροδοκίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τότε οι περιπτώσεις αυτές δεν έχουν παραγραφεί. Μάλιστα. Έχουν βεβαίως παραγραφεί άλλα αδικήματα όπως είναι της απιστίας και τα λοιπά, αλλά με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά αν έχουμε δωροδοκίες και αποδειχθεί η δωροδοκία, τότε η διαδικασία, βέβαια, η πορεία της υπόθεσης θα είναι πάρα πολύ αυστηρή για ορισμένους. Βέβαια, νόμο περί ευθύνης υπουργών που είχατε δεσμευθεί ότι θα τον αλλάξετε και δεν τον αλλάξατε. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν μέσα στην πρότασή μας για να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει να αλλάξει η συνταγματική διάταξη που προβλέπει κάτι τέτοιο και είναι στην πρόταση. Οι συνταγματολόγοι λένε ότι υπήρχε τρόπος. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκη, να τελειώσω. Παρακαλώ. Είναι στην συνταγματική πρόταση τη κυβέρνηση η κατάργηση του σχετικού άρθρου, το οποίο γεννά και όλη αυτή την παθογένεια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά ήξερα και την άποψη των συνταγματολόγων. Που λέγαμε 200, όπου, τα δύο τρίτα λέει. Έτσι, όπου μεταξύ των μελών τη κυβέρνηση είναι και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, γνώση του θέματο, ότι η παρούσα Βουλή θα μπορούσε με τα δύο τρίτα να ανατρέψει αυτή τη διαδικασία και να μην χρειαστεί συνταγματική αναθεώρηση. Και ξέρετε, αυτό προβληματίζει την κοινωνία, γιατί λέει υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχουν αδικήματα να αντιμετωπίζονται για τα πολιτικά πρόσωπα όπως αντιμετωπίζονται για εμάς τους πολίτες. Δεν έχει κανένας καμία αντίρρηση σε αυτό που μου λέτε. Δεν έγινε. Αλλά βλέπετε σε πλείστα όσα νομοθετήματα
ότι η αντιπολίτευση δεν προκρίνει αν είναι ένα σωστό νομοθέτημα. Ας το φέρνατε εσείς στη Βουλή. Αυτό που προκρίνει είναι να πέσει η κυβέρνηση κάθε φορά. Ας το φέρνατε εσείς στη Βουλή όμως. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Έτσι έχουν τα πράγματα και τώρα νομίζω ότι ως προήμιο αυτής της αναφοράς μπορούμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους. Καλεσμένους και γνά από τη Λιάνα την Κανέλη. Βέβαια, πάντα μιλιά. Καλησπέρα.